Η υποδηλωμένη εργασία φαίνεται πως πήρε τα σκύπτρα της παραβατικότητας από τη μαύρη εργασία. Εργαζόμενοι δηλώνονται ως δίωροι ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν 12 ώρα προκειμένου οι παραβάτες εργοδότες να ξεπέφτουν στα πρόστιμα όταν και αν εντοπιστούν. Είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και τη βιωσιμότητά τους, αλλά αφορά και τους ίδιους τους εργοδότες, που μπορεί η πλειοψηφία να είναι συνεπείς, δημιουργούνται όμως συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού όταν κάποιος συνάδελφός τους σε εισαγωγικά ατσελγεί, θα έλεγα, εις βάρος των εργαζομένων που δεν τους ασφαλίζει. Πραγματικά με τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Φαίνεται ότι έχει περιοριστεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, αλλά δυστυχώς έχουμε έξαρση στην υποδηλωμένη εργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησαν τα μέλη του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης, σε σύνολο παραβατικότητας 8%, η υποδηλωμένη εργασία αγγίζει σε ποσοστό το 80%. Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο 915 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από ελεγκτές του ΠΕΚΑ από την 1η Απριλίου έως και τις 31 Ιουλίου, διαπιστώθηκε παραβατικότητα της τάξης του 8%, με την πλειοψηφία των παραβάσεων να αφορά υποδηλωμένη εργασία. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Εμείς το συναντάμε και το επιβεβαιώνουμε στους χώρους του εμπορίου και δυστυχώς δεν εμφανίζεται μόνο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις που τείνουν συνήθως να παρανομούν ή να αναγκάζονται να παρανομούν περισσότερο, αλλά το συναντάμε και σε πολύ μεγάλες μονοπωλιακές αλυσίδες. Πρωταθλητές σε παρανομία αναδεικνύονται οι κλάδοι του επισιτισμού και του τουρισμού, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να ακολουθούν κατά πόδας. Ζητάμε πάντα και θα λέμε πάντα σε όλο το κομμάτι της οικονομίας και στην παραγωγή και στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, ότι για να υπάρχει μια κανονικότητα στην αγορά και στην οικονομία, πρέπει να υπάρχει απόλυτα νομιμότητα στην εργασία. Γεγονός παραμένει πως οι εργαζόμενοι είναι μόνοι τους, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ουσιαστικά υπολειτουργούν. Η επιθεώρηση εργασίας παραμένει στο Ηράκλειο εν μέσω της τουριστικής περιόδου, αλλά και στο πικ των περιστασιακών αγροτικών επαγγελμάτων χωρίς αυτοκίνητο. Την ίδια ώρα, ο ΠΕΚΑ έχει στη διάθεσή του 2 αυτοκίνητα για ολόκληρη την Κρήτη, ενώ παραμένει υποστελεχωμένος, αφού ενώ η νεοσύστατη υπηρεσία με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής προέβλεπε 16 ελεγκτές για το Ηράκλειο, αυτή λειτουργεί με ακριβώς τους μισούς. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ότι θα μπορούσε να υπάρξει και το νομικό θεσμικό πλαίσιο που να σταματήσει να βάζει φέρνους σε τέτοιες αυθαιρεσίες εργοδοτικές, αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εφόσον ήταν στελεχωμένοι όπως πρέπει. Ζητάμε από τις υπηρεσίες του κράτους να συνεχώς να έχουν σε διαδικασίες ελέγχου αυτήν την κανονικότητα.